Κοίταξε να δεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχεις μια ιδιαίτερη συμπάθεια γενικά στις εκπομπές lifestyle. Ιδιαίτερη συμπάθεια. Εκπομπές lifestyle είναι και του, ναι, και του Μπογδάνου. Μεσημεριανό κάνει ο Μπογδάνος, τι κάνει. Θα πάμε αργότερα και σε αυτό το θέμα. Όχι, έχω τώρα να σε πάμε. Ρωτήσω. Να τώρα... του πείτε ότι είμαι εδώ, να έρθει να με βρει. Για πες μου τώρα, αφού θες να πάμε εκεί και το ρωτάει και ο κόσμος. Με πιέζεις, με πιέζεις. Εγώ δεν θέλω να πάμε εκεί. Να το πείτε αυτό στον κύριο Μαλέλη. Εγώ δεν θέλω. Με πιέζουν εδώ. Τι έγινε εκείνη την ημέρα που μπαίνω τρελαμένος εγώ μέσα στο στούντιο και έχω πιει κάτι μπύρες. Και τους λέω, κοιτάξτε με, όχι. Ένα λεπτό. Πλάκα κάνω έτσι. Πολλά ακούστηκαν και πολλά γράφτηκαν. Ας τα βάλουμε στην άκρη όλα αυτά και να το συζητήσουμε από την αρχή, αν έχεις και τη διάθεση. Ναι, ό,τι θες. Εκείνη την ημέρα με τον Μπογδάνο γυρίζατε μια εκπομπή. Το Τόλμη και Γοητεία. Που ήταν να προβληθεί. Τόλμη εγώ, γοητεία αυτός. Ναι, γυρίζαμε αυτό. Γυρίζαμε τη live εκπομπή του. Τι συνέβη, τι συνέβη, γιατί γράφτηκε ότι τσαντίστηκες με κάτι. Ούτε καν, ούτε καν. Αυτά είναι τώρα, έγινε μετά ένας χαμός με δημοσιογράφους και δημοσιογραφίσκους και βγάλαν ειδήσεις ό,τι να είναι. Τι συνέβη εκείνη τη μέρα, αν θυμάσαι. Θα με καλύψεις από το νομικό τμήμα του Sky. Γιατί δεν έχω ρε παιδί μου, σου είπα από πού πληρώνομαι. Όχι, ξέρεις τι, πολλοί προσπαθούν να δώσουν ότι είχα εγώ πολιτικό κίνητρο και ότι ήθελα να θίξω, να επαναστατήσω, ούτε καν. Η κίνηση που έκανα ήταν αποκλειστικά για τον Μπογδάνο. Αποκλειστικά για τον ίδιο τον άνθρωπο, τον Μπογδάνο, για τίποτα άλλο. Και ήταν, το είχα κανονισμένο από πριν εγώ. Δηλαδή αυτό ήθελα να κάνω. Δεν είχα όρεξη να πάρω συνέντευξη, να μου πάρει συνέντευξη ο Μπογδάνος για κανένα λόγο. Δεν είναι δημοσιογράφος και δηλαδή δυσκολεύεται να είναι και άνθρωπος. Οπότε. Και ήταν, ναι, το είχα κανονίσει από πριν για τον Μπογδάνο αυστηρά. Και. Αλλά δεν συνέβη κάτι το οποίο σε εξόργησε σένα κατά τη διάρκεια του μιλήματος. Όχι, ρε παιδιά. Δηλαδή και αυτό που τα λέει αυτά έλεγε ότι. Εγώ θα νευρίαζα και τι είμαι, σαν τους πίθηκους, ας πούμε, και με πιάσε εκείνη τη στιγμή και αντέδρασα έτσι. Άμα τσακωνόμαστε, θα πιάνόμαστε στα χέρια, ξέρω εγώ. Δεν θα έκανα αυτό, χαράχτε. Όχι. Ήθελα αυτό για τον Μπογδάνο αυστηρά. Ήταν δήλωση στον Μπογδάνο. Τίποτα άλλο. Το έχεις αποφασίσει δηλαδή ναι, από πριν, ναι, ναι. Αλέξανδρε, αυτό. Το έχεις αποφασίσει από πριν να ναι. το κάνεις. Μάλιστα. Εμείς βρήκαμε ένα βίντεο που. Εκείνος έδωσε μία απάντηση. Α, στον Κωστόπουλο λες. Στον Κωστόπουλο. Δεν έδωσε απάντηση. Είπε με τρόπο ότι. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε μετά. Το έβλεπα και εγώ, ήμουν στα εκεί. Ωραία, πάμε να δούμε την απάντηση που έδωσε ο κύριος Μπογδάνος για το περιστατικό στο πρωινό του Μέγκα στον κύριο Κωστόπουλο και επιστρέφουμε. Μα δεν είναι βάρος σου αυτό. Εμένα, αν κατορούσε ένας, θα το έλεγα. Δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Υποδέχθηκα έναν άνθρωπο στην εκπομπή. Με όλη την καλή διάθεση με την οποία υποδέχομαι τον κάθε καλεσμένο. Ναι. Αν ο καλεσμένος μου είναι κόπανος, συμφωνώ. Θα επιχειρήσω με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία να το βγάλω στο γυαλί. Αν ο καλεσμένος μου είναι ένας παρεξηγημένος άνθρωπος καλών προθέσεων, διαθέσεων και μετάλλου, θα τον καλύψεις. Θα προσπαθήσω και αυτό το πράγμα να το βγάλω στο γυαλί. Τι σε πειράζει. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε και απεδείχθη μέγιστο καφ. Okay. Όχι, την απάντηση την έδωσε. Δεν μ' ενδιαφέρει αυτό. Τι σε ενοχλεί, πες έρχεσαι σε καλό εγώ. Και εσύ έχεις πιει, ας πούμε, είσαι γενικά έτσι. Έχω φέρει και πολλούς οι οποίοι πίνουν ό,τι βρούνε, ας πούμε, και τα λοιπά. Και λέει, α, δεν μας χαίρεσαι, ας πούμε. Ξέρω εγώ, έχει πάει ο Σερζ Γκένσμπουργκ και έχει πει live στην τηλεόραση, ας πούμε, στη Whitney Houston, I want to fool you. Μα έχει πάρει και έχει κάψει. Τι κακό είναι να πω εγώ την άλλη μέρα, στο λόγο μου θα το έκανα. Εγώ θα σε αθώσω στο τέλος. Θα έλεγα. Ναι, κατούρισε. Και τι έγινε, εις βάρος σου είναι. Δηλαδή, σου την είπε με αυτό, ας πούμε, δηλαδή, αισθάνεσαι ταπεινωμένος. Ουδόλος. Είναι δική του ενέργεια. Ουδόλος. Τότε τι κολλάς. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο λειτουργεί και υπάρχουν... Δεν είναι σύστημα τώρα ο Μποντζή, ας πούμε, δηλαδή... Δεν μιλάω για τον Μποντζή. Και υπάρχει αυτό το οποίο λέμε συμφωνία, λόγος τιμής, σχέση με τους συνεργάτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το οποίο έχω πει από την αρχή είναι no comment. Και αυτό
είναι κάτι στο οποίο, εάν αυτή τη στιγμή υπαναχωρήσω, δεν θα το κάνω εξ ονόματος μόνο εμού, θα το κάνω και εξ ονόματος ενός συστήματος. Μια ομάδα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν το δέχομαι. Ωραία, το ξεπερνάω. Πε μου λοιπόν. Μπογδάνο, ναι. Αυτή ήταν η απάντηση. Όμως, απάντησες και εσύ με βίντεο για το περιστατικό και θέλω να το δείξουμε. Γι' αυτό το ξέρεις ποιο βίντεο λέω. Μου φαίνεται απαντήσαμε το ίδιο, άμα προσέξεις. Κοίτα να δεις που όσο κατάλαβες από τον Μπογδάνο, κατάλαβες και από μένα. Πάμε να δούμε το βίντεο της απάντησης του Βίχο Ξεροβίχο. Πώς λέγεται αυτό? Ναι. Βίχο Ξεροβίχο. Ναι, τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε. Παλιά. Πάμε. Σύμπτωμα είναι Κοντοπίδης. Και όσο και να καυγάτε στο σύμπτωμα και να μην δαγκώνε... Σύμπτωμα είναι Κοντοπίδης. Και όσο και να καυγάτε στο σύμπτωμα, άμα δεν δαγκώσετε την αρρώστια, αυτός ο σκύλος του περιθωρίου θα κατουράει τις καρέκλες του καθοσπροπισμού. Σύμπτωμα. Και θα πηγαίνετε στους γιατρούς και θα λέτε έχω λίγο Κοντοπίδη. Και θα σου λένε γιατροί, βάλε λίγο λεφή να περάσει. Το μόνο πρόβλημα που θα έχουμε θα είναι με τους Θεσσαλονικείς που θα πλέουν τζατζίκια και θα ελπίζουν στο καλύτερο. Από αυτό συμπεραίνω ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν καταλάβει τα μίντια. Και έχοντας ως σήμα κατατεθέν τη λέξη χαλαρά, με παγίδευσαν εντέχνως στην εκπομπή ευθέως. Και χαλάρωσα. Ξέρετε πόσο εργαζόμουν. Τα λέω μπερδεμένα για να με καταλάβουν οι δημοσιογράφοι. Είμαι το περίφημο πλάνο νεκροταφείου στις ταινίες τρόμου που ζουμάρει σιγά σιγά στον τάφο της αλήθειας. Ωραία, αντί να βγει χέρι, τώρα βγήκε πουλί. Πώς κάνετε έτσι? Πρώτη φορά βρίσκεστε ενώπιον ασύμετρης απειλής που τίνει ελαφρώς στα αριστερά. Μόνο πρετεντέρης γελάς από αυτό. Θα προβώ και σε άλλες τρομοκρατικές ενέργειες. Έχω απαγάγει το Σαμαρά. Και αν η κυβέρνηση δεν μου δώσει το ποσό των 450 ευρώ... Γιατί γελάτε? Θα το καθαρίσω. Κάθε τρεις μέρες, στις 12 το μεσημέρι, θα χτυπάω τράπεζες μέχρι να αλαφρύνει ο φόρος μέχρι να αλαφρύνουν οι φόροι. Έβγαλα με φώτος από το στόμα του Μπογδάνου και το κόλλησα στην καράφλα του. Και λέω, άμια σου, από εκεί σε ξέρω τελικά. Και έλεγα, τι μου θυμίζεις. Άσχετο. Αλλά Φουζό, κάνε καμιά μεταγραφή στο πάζελ που πάει ομάδα κατά διάολο, γεια σας με εμένα. Μαλέλη, σου ετοιμάζω επιστολή. Θα ερευνήσω διεξοδικά το βιβλίο σου «Το τέρας και εγώ». Γιατί αποκλείεται να τον έχεις τόσο μεγάλο. Και δεν λέγεται Μόριο. Πούτσος λέγεται. Δεν με πιάσετε ποτέ. Δεν ξέρετε που είμαι. Ο Κοντοπίδης είναι σκιά. Είναι άνεμος. Είναι σαπούνι. Λοιπόν, απίστευτο το τελευταίο. Φαντάζομαι το έχεις γυρίσει εκεί, έτσι, στην Εθνική είναι. Στο Κιάτο, ναι, κοντά. Κοντά στο Κιάτο. Λοιπόν, εδώ το chat έχει πάρει φωτιά, το ξαναλέω και πάλι, και σχολιάζουν και όλα σε αυτό το πράγμα που έγινε. Θα σε ρωτήσω ό,τι βλέπω εδώ μέσα. Καταρχάς, λοιπόν, ρωτάνε φίλοι μέσα από το chat για ποιο λόγο έκανες τη συγκεκριμένη ενέργεια, δηλαδή όπως μας είχες πριν ή μας είπες πριν, είχες πάει, πήγες για το συγκεκριμένο πράγμα, για να ορίσεις μέσα στο στούντιο. Για ποιο λόγο, ρωτάνε οι φίλοι από το chat, έκανες αυτό και δεν επέλεξες να κάνεις κάτι άλλο ή για παράδειγμα να το κάνεις με κάποιο άλλο τρόπο, να δείξεις την αντίδρασή σου προς το συγκεκριμένο πρόσωπο με κάποιον άλλο τρόπο. Με ποιον άλλο τρόπο? Το ρωτάνε. Όχι, θέλω να σου πω, το ρωτάνε, ναι, αλλά με ποιον άλλο τρόπο, ξέρω εγώ. Ο Μπογδάνος σαν άνθρωπος δεν είναι... δηλαδή θέλει τέτοια για να καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει αλλιώς. Όλα τα άλλα, και το ξύλο που είχε φάει, το φοράει σαν παράσημο. Δεν καταλαβαίνει. Ναι. Δεν είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει. Πώς να το πω. Είναι σαν να είναι... Τώρα ακούγονται βαριά αυτά που λέω, αλλά έτσι είναι. Έχει παραπληγιάσει από τότε που ήταν στις σχολές ο Μπογδάνος. Δεν καταλαβαίνει αλλιώς. Και τέλος πάντων, ήταν η πιο γρήγορη
και μικρή χρονικά κίνηση ή που μπορούσα να κάνω κατευθείαν to the point που λέμε. Εντάξει, δεν ωφελούσε τίποτα άλλο με το συγκεκριμένο. Για να κλείσω αυτό το θέμα, ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ από το δικό μας το συνάφι, το οποίο όλοι μας λένε αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Εγώ ναι, το λέω αυτό, αφού στις παρέες όταν βρίσκομαι έξω μου το λένε συνεχώς, δεν μπορώ να το κρύψω. Με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, έχεις εσύ κάποιο θέμα δικό σου, δηλαδή δεν σου αρέσει ο τρόπος που χειρίζεται μερικά θέματα? Ο Μπογδάνος είναι το μοντέλο δημοσιογράφου, βέβαια δεν είναι ο χειρότερος, όχι. Χαζούλης είναι ο Μπογδάνος. Ο χειρότερος δεν είναι. Σαφώς οι χειρότεροι ενδεχομένως να μην το ξέρεις καν, δηλαδή είναι πιο ψαγμένοι κτλ. Αλλά ο Μπογδάνος πολύ χαριτωμένα είναι ο δημοσιογράφος του σήμερα. Εντάξει. Είναι αυτός ο άνθρωπος που πήγε στις σχολές και πέρασε και πέρασε και διάφορα και τέτοια και δεν κατάφερε να βάλει ίχνος ανθρωπιάς μέσα του. Είναι αυτός ο άνθρωπος ψευδοδιάνοιας, γιατί πραγματικά, τέλος πάντων, μην το σχολιάσω αυτό. Και είναι προβληματικός. Προβληματικός και το μεταφέρει στην ιδιότητά του αυτό το πράγμα. Και λέγανε τον Μπογδάνο ότι κάνει, δείχνει κτλ. Δεν έχει φέρει ποτέ καλεσμένο, δεν τα έχει βάλει ποτέ με κάποιον στα καλύτερά του. Δεν έχει ψώσει ανάστημα ποτέ σε κανέναν. Ναι. Είναι μια φούσκα, δεν είναι τίποτα ο Μπογδάνος. Και είναι δημοσιογράφος του σήμερα εντός αγωγικών. Είναι προβληματικός. Και άμα σου λέω ότι κάνει μεσημεριανή ζώνη, κάνει μεσημεριανή ζώνη ο άνθρωπος. Είναι showman, εγώ του είχα πει. Είσαι κωμικός, γίνε κωμικός να βγάλεις φράγκα. Κατάλαβε, γιατί το έχεις. Το δημοσιογραφιλίκι δεν το έχει όμως. Δεν είναι. Και με θίγει σε πολλά επίπεδα. Γιατί ο τρόπος συμπεριφοράς του κτλ. Κτλ. Εντάξει, και άστο αυτό, άστο τον Μπογδάνο. Πες ότι ο Μπογδάνος. Δημόσια, εγώ τουλάχιστον τα γεγονότα τα οποία παρουσίασα, είδες πώς απάντησε. Ναι, ναι, και θέλω να σου πω. Έπρεπε καλά να το δείξω όμως αυτό. Καλά έκανες. Όχι, όχι, δεν με πειράζουν αυτά. Τώρα δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο ο Μπογδάνος απλά. Αλλά τι τον έχεις κιόλας. Άστο, ο Μπογδάνος είναι έτσι όπως είναι. Οι άλλοι που μου το παίζετε πιο. Τι μου τον έχεις, για ποιο λόγο. Και μου θύχτηκε τώρα με ποια κίνηση ακριβώς, ας πούμε, με αυτό που πήγε στο στούντιο. Γιατί μου τον έχεις τον Μπογδάνο, αν όχι για τέτοια. Αν όχι για να προκαλέσεις τέτοια πράγματα, γιατί αυτό, μου τον έχεις, σαν δημοσιογράφο. Αλέξανδρε, αυτό το οποίο έκανες, ίσως να θέλουν, όχι για συγκεκριμένα για αυτόν τον δημοσιογράφο, εγώ το λέω επειδή το αντιμετωπίζω πολλές φορές έξω στο δρόμο. Είναι πάρα πολλοί πολίτες που θα ρίχνανε πέτρα σε ένα δημοσιογράφο. Πολλοί πολίτες που ενδεχομένως να θέλανε να κατουρίσουν ένα δημοσιογράφο για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι έχοντας συζητήσει με ανθρώπους και με συναδέλφους για αυτό το περιστατικό, κάποιοι από αυτούς μου είπανε ότι μπορεί να βρισκόταν στο μυαλό ενός οποιοδήποτε πολίτη αυτό και να ήθελε να το κάνει σε έναν δημοσιογράφο τον οποίο θα συναντούσε στον δρόμο. Είναι τυχαία τα περιστατικά, για παράδειγμα, που υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο και δεν ξέρω κι εγώ σε ποια άλλα νησιά και τρώνε γιαούρτια. Δηλαδή, ποια θα ήταν διαφορά να φάει ένα γιαούρτι από τον πολίτη αυτό, και να το κατουρίσεις. Κατάλαβες όμως τι γίνεται. Εσύ κατούρισες στο στούντιο ή κατούρισες πάνω στον ίδιο? Την καρέκλα που κάθεται. Την καρέκλα που κάθεται. Ναι. Αυτός δεν ήταν στην καρέκλα. Τον σήκωσα. Τον σήκωσες εσύ? Ναι. Μάλιστα. Δεν τον σήκωσα με τα χέρια, δεν ξέρω τι εικόνα έφτιαξες. Του είπα σήκω. Αυτό. Δεν έγινε κάτι. Σήκω από την καρέκλα. Σήκω, τη λέω, ναι. Γιατί δεν είχα όρεξη για μηνύσεις. Γιατί ήθελα να φύγω για κάτι την άλλη μέρα και λέω, δεν έχω όρεξη για μηνύσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μου κάνεις, που να. Δηλαδή, καλά κάνεις και ευαισθητοποιείς τον κόσμο ως προς την ιδιότητα δημοσιογράφου. Δεν είμαι θετικός όμως προς το να επιτίθεται στους δημοσιογράφους. Το αντιμετωπίζουμε έξω. Ναι, το αντιμετωπίζετε έξω, αλλά και εσύ και εγώ να είμαι δημοσιογράφος, θα είμαστε πάντα μία μικρή μερίδα. Και δηλαδή, εντάξει, εμείς να ευαισθητοποιηθούμε για τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι τι κάνουν για τον κόσμο? Δηλαδή, άμα θες να το πάμε έτσι, ξέρεις, θα μου πεις εσύ αυτός που αυτό. Ό,τι σπράττει ο καθένας στον σίγουρα, δρόμο. Σίγουρα. Γνωρίζω επίσης συνάδελφό μου, ο οποίος έχει φάει ξύλο για άλλους δημοσιογράφους που κάνουν κάτι άλλο.
Συμβαίνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Απλά θέλω να σου πω ότι την κίνηση αυτή, ίσως κάποιος πολίτης την έβλεπε τελείως διαφορετικά. Ότι ήταν μια κίνηση ενάντια στο σύστημα της δημοσιογραφίας και όχι συγκεκριμένα προς τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Εσύ ναι. Όμως μας είπες ότι ήταν για εκείνον συγκεκριμένα. Είδες αυτό τι περίεργο χαρακτηριστικό έχει ο πολίτης. Μερικές φορές βλέπει κάποια πράγματα διαφορετικά. Και ενώ στα κανάλια αυτό είναι κάτι που ταξιοποιεί το κανάλι, αυτό το περίεργο χαρακτηριστικό του πολίτη. Ότι μερικές φορές παίζει να παρεξηγήσει. Πατάει πάνω στην παρεξήγηση. Ενώ σε κάτι τέτοιε κινήσει όπως τώρα, είναι ότι εγώ δεν σεβάστηκα. Δηλαδή θέλεις να περάσω μια άσχημη εικόνα. Όχι. Ο πολίτης, αμήν τι άλλο, δεν είναι χαζός, εντάξει. Για να κλείσω αυτό το θέμα, ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ από το δικό μας το συνάφι, το οποίο πολλοί μας λένε αλήτες, ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Εγώ ναι. Το λέω αυτό, αφού στις παρέες όταν βρίσκομαι έξω μου το λένε συνεχώς. Δεν μπορώ να το κρύψω. Με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, έχεις εσύ κάποιο θέμα δικό σου, δηλαδή δεν σου αρέσει ο τρόπος που χειρίζεται μερικά θέματα? Ο Μπογδάνος είναι το μοντέλο δημοσιογράφου, βέβαια δεν είναι ο χειρότερος, όχι. Χαζούλης είναι ο Μπογδάνος. Ο χειρότερος δεν είναι. Σαφώς οι χειρότεροι ενδεχομένως να μην το ξέρεις καν. Δηλαδή είναι πιο ψαγμένοι κτλ. Αλλά ο Μπογδάνος πολύ χαριτωμένα είναι ο δημοσιογράφος του σήμερα. Εντάξει. Είναι αυτός ο άνθρωπος που πήγε στις σχολές και πέρασε και πέρασε και διάφορα και τέτοια και δεν κατάφερε να βάλει ίχνος ανθρωπιάς μέσα του. Είναι αυτός ο άνθρωπος ψευδοδιάνοιας, γιατί πραγματικά. Τέλος πάντων, μην το σχολιάσω αυτό. Και είναι προβληματικός. Προβληματικός και το μεταφέρει στην ιδιότητά του αυτό το πράγμα. Και λέγανε για τον Μπογδάνο ότι κάνει, δείχνει κτλ. Δεν έχει φέρει ποτέ καλεσμένο, δεν τα έχει βάλει ποτέ με κάποιον στα καλύτερά του. Δεν έχει ψώσει ένα άσμα ποτέ σε κανέναν. Ναι. Είναι μια φούσκα, δεν είναι τίποτα ο Μπογδάνος. Και είναι δημοσιογράφος του σήμερα εντός αγωγικών. Είναι προβληματικός. Και άμα σου λέω ότι κάνει μεσημεριανή ζώνη, κάνει μεσημεριανή ζώνη ο άνθρωπος. Είναι showman, εγώ του είχα πει. Είσαι κωμικός, γίνε κωμικός να βγάλεις φράγκα. Κατάλαβες, γιατί το έχεις. Το δημοσιογραφιλίκι δεν το έχει όμως. Δεν είναι. Και με θίγει σε πολλά επίπεδα. Γιατί ο τρόπος συμπεριφοράς του κτλ. Και άστο αυτό, άστο τον Μπογδάνο. Πες ότι ο Μπογδάνος. Δημόσια, εγώ τουλάχιστον. Τα γεγονότα τα οποία παρουσίασα, είδες πώς απάντησε. Ναι, ναι. Και θέλω να σου πω, έπρεπε καλά. Να το δείξω όμως αυτό. Καλά έκανες. Όχι, όχι, δεν με πειράζουν αυτά. Τώρα δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο ο Μπογδάνος απλά. Αλλά τι τον έχεις κιόλας. Άστο, ο Μπογδάνος είναι έτσι όπως είναι. Οι άλλοι που μου το παίζετε πιο. Τι μου τον έχεις, για ποιο λόγο. Και μου θύχτηκες τώρα με ποια κίνηση ακριβώς, ας πούμε, με αυτό που πήγαινε στο στούντιο. Γιατί μου τον έχεις τον Μπογδάνο, αν όχι για τέτοια. Αν όχι για να προκαλέσεις τέτοια πράγματα, γιατί αυτό, μου τον έχεις, σαν δημοσιογράφο. Αλέξανδρε, αυτό το οποίο έκανες, ίσως να θέλουν. Δεν θα το κάνω εξ ονόματος μόνο εμού. Θα το κάνω εξ ονόματος ενός συστήματος. Μιας ομάδας. Μιας ομάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν το δέχομαι. Ωραία, το ξεπερνάω. Πες μου λοιπόν. Μπογδάνος, ναι. Αυτή ήταν η απάντηση. Όμως, απάντησες και εσύ με βίντεο. Για το περιστατικό και θέλω να το δείξουμε. Γι' αυτό το ξέρεις ποιο βίντεο λέω. Μου φαίνεται απαντήσαμε το ίδιο, άμα προσέξεις. Κοίτα να δεις που όσο κατάλαβες από τον Μπογδάνο, κατάλαβες και από μένα. Πάμε να δούμε το βίντεο της απάντησης του Βίχο Ξεροβίχο. Πώς λέγεται αυτό? Ναι. Βίχο Ξεροβίχο. Ναι, τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε. Πάμε. Σύμπτωμα είναι κοντοπίδης. Και όσο και να καυγάτε στο σύμπτωμα και να μην δαγκώνε... Σύμπτωμα είναι κοντοπίδης. Και όσο και να καυγάτε στο σύμπτωμα, άμα δεν δαγκώσετε την αρρώστια αυτός ο σκύλος του περιθωρίου θα κατουράει τις καρέκλες του καθοσπροπισμού. Σύμπτωμα. Και θα πηγαίνετε στους γιατρούς και θα λέτε έχω λίγο κοντοπίδι. Και θα σου λένε γιατροί, βάλε λίγο λεφή να περάσει. Το μόνο πρόβλημα που θα έχουμε θα είναι με τους Θεσσαλονικείς που θα πλώνουν τζατζίκια και θα ελπίζουν στο καλύτερο. Από αυτό συμπεραίνω ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν καταλάβει τα μίντια και έχοντας ως σήμα κατετεθέν τη λέξη χαλαρά με παγίδευσαν εντέχνως στην εκπομπή ευθέως και χαλάρωσα. Ξέρετε πόσο εργαζόμουν. Τα λέω μπερδεμένα για να με καταλάβουν οι δημοσιογράφοι. Είμαι το περίφημο πλάνο νεκροταφείου στις ταινίες τρόμου που ζουμάρει σιγά σιγά στον τάφο της αλήθειας.
Ωραία, αντί να βγει χέρι, τώρα βγήκε πουλί. Πώς κάνετε έτσι? Πρώτη φορά βρίσκεστε ενώπιον ασύμμετρης απειλής που τίνει ελαφρώς αριστερά. Μόνο πρετεντέρης γέλασε από αυτό. Θα προβώ και σε άλλες τρομοκρατικές ενέργειες. Έχω απαγάγει το Σαμαρά. Και αν η κυβέρνηση δεν μου δώσει το ποσό των 450 ευρώ. Γιατί γελάτε? Θα το καθαρίσω. Κάθε τρεις μέρες στις 12 το μεσημέρι θα χτυπάω τράπεζες μέχρι να αλαφρύνει ο φλόρος του φόρος. Ο φόρος μέχρι να αλαφρύνει. Μέχρι να αλαφρύνει. Μέχρι να αλαφρύνουν οι φόροι. Κοιτάξτε, όχι. Ήθελα αυτό για τον Μπογδάνο αυστηρά. Ήταν δήλωση στον Μπογδάνο. Τίποτα άλλο. Το έχει αποφασίσει δηλαδή από πριν, Αλέξανδρε, αυτό. Το έχει αποφασίσει από πριν να το κάνει. Μάλιστα. Εμείς βρήκαμε ένα βίντεο που εκείνος έδωσε μία απάντηση. Στον Κωστόπουλο, λες. Στον Κωστόπουλο. Δεν έδωσε απάντηση. Είπε με τρόπο ότι. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε μετά. Τότε και το έβλεπα και εγώ, ήμουν στα εκεί. Ωραία, πάμε να δούμε την απάντηση που έδωσε ο κύριος Μπογδάνος για το περιστατικό στο πρωινό του Μέγκα, στον κύριο Κωστόπουλο, και επιστρέφουμε. Μα δεν είναι βάρος σου αυτό. Εμένα, αν κατορούσε ένας, θα το έλεγα. Δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Υποδέχθηκα έναν άνθρωπο στην εκπομπή με όλη την καλή διάθεση με την οποία υποδέχομαι τον κάθε καλεσμένο. Αν ο καλεσμένος μου είναι κόπανος. Συμφωνώ. Θα επιχειρήσω με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία να το βγάλω στο γυαλί. Αν ο καλεσμένος μου είναι ένας παρεξηγημένος άνθρωπος καλών προθέσεων, διαθέσεων και μετάλλου, θα τον καλύψεις. Θα προσπαθήσω και αυτό το πράγμα να το βγάλω στο γυαλί. Τι σε πειράζει? Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε και απεδείχθη μέγιστο καφ. Okay. Αυτό. Το κατάλαβα. Στην απάντηση την έδωσε. Δεν μάθει ενδιαφέρει αυτό. Τι σε ενοχλεί? Πες, έρχεσαι σε καλό εγώ. Και εσύ έχεις πιει, ας πούμε, σε γενικά έτσι. Έχω φέρει και πολλούς οι οποίοι πίνουν ό,τι βρούνε, ας πούμε, και τα λοιπά. Και λέει, α, δεν μας χαίρεσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έχει πάει ο Σερζ Γκένσμπουργκ και έχει πει live στην τηλεόραση, ας πούμε, στη Whitney Houston, I want to fool you. Μα έχει πάρει και έχει κάνει. Τι κακό είναι να πω εγώ την άλλη μέρα, στο λόγο μου θα το έκανα. Ναι. Εγώ θα σε αθώσω στο τέλος. Θα έλεγα, ναι, κατούρι, και τι έγινε, εις βάρος σου είναι. Δηλαδή, σου την είπε με αυτό, ας πούμε, δηλαδή, αισθάνεσαι ταπεινωμένος. Ουδόλος. Είναι δική του ενέργεια. Ουδόλος. Τότε τι κολλάς? Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο λειτουργεί και υπάρχουν... Δεν είναι σύστημα τώρα ο Μπόντζι, ας πούμε, δηλαδή... Δεν μιλάω για τον Μπόντζι. Δεν μιλάω για τον Μπόντζι. Και υπάρχει αυτό το οποίο λέμε συμφωνία, λόγος τιμής, σχέση με τους συνεργάτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το οποίο έχω πει από την αρχή είναι no comment. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο, εάν αυτή τη στιγμή υπαναχωρήσω... Έβγαλα με φώτος από το στόμα του Μπογδάνου και το κόλλησα στην καράφλα του. Και λέω, άμια σου, από εκεί σε ξέρω τελικά. Και έλεγα, τι μου θυμίζεις. Άσχετο. Αλλά Φούζο, κάνε καμιά μεταγραφή στο μπάτζελο που πάει η ομάδα κατά διάολο και άσε με εμένα. Μαλέλη! Σου ετοιμάζω επιστολή. Θα ερευνήσω διεξοδικά το βιβλίο σου «Το τέρας και εγώ». Γιατί αποκλείεται να τον έχεις τόσο μεγάλο. Και δεν λέγεται Μόριο. Πούτσος λέγεται. Δεν με πιάσετε ποτέ. Δεν ξέρετε που είμαι. Ο Κοτοπίδης είναι σκιά. Είναι άνεμος. Είναι σαπούνι. Λοιπόν, απίστευτο το τελευταίο. Φαντάζομαι το έχει γυρίσει εκεί, έτσι, στην Εθνική είναι. Στο Κιάτο, ναι, κοντά. Κοντά στο Κιάτο. Λοιπόν, εδώ το chat έχει πάρει φωτιά, το ξαναλέω και πάλι, και σχολιάζουν κιόλας αυτό το πράγμα που έγινε. Θα σε ρωτήσω ό,τι βλέπω εδώ μέσα. Καταρχάς, λοιπόν, ρωτάνε φίλοι μέσα από το chat για ποιο λόγο έκανες τη συγκεκριμένη ενέργεια, δηλαδή όπως μας είπες πριν, είχες πάει, πήγες
για το συγκεκριμένο πράγμα, για να ορίσεις μέσα στο στούντιο. Για ποιο λόγο, ρωτάνε οι φίλοι από το chat, έκανες αυτό και δεν επέλεξες να κάνεις κάτι άλλο ή για παράδειγμα να το κάνεις με κάποιο άλλο τρόπο, να δείξεις την αντίδρασή σου προς το συγκεκριμένο πρόσωπο με κάποιον άλλο τρόπο. Με ποιον άλλο τρόπο? Το ρωτάνε. Όχι, θέλω οι να σου πω, ναι, το ρωτάνε, ναι, αλλά με ποιον άλλο τρόπο, ξέρω εγώ. Ο Μπογδάνος σαν άνθρωπος δεν είναι... δηλαδή θέλει τέτοια για να καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει αλλιώς. Όλα τα άλλα και το ξύλο που είχε φάει το φοράει σαν παράσημο. Δεν καταλαβαίνει. Ναι. Δεν είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει. Πώς να το πω. Είναι σαν να είναι... Τώρα ακούγονται βαριά αυτά που λέω, αλλά έτσι είναι. Έχει παραπληγιάσει από τότε που ήταν στις σχολές ο Μπογδάνος. Δεν καταλαβαίνει αλλιώς. Και τέλος πάντων ήταν η πιο γρήγορη και μικρή χρονικά κίνηση που μπορούσα να κάνω κατευθείαν to the point που λέμε. Εντάξει. Δεν ωφελούσε τίποτα άλλο με το συγκεκριμένο. Κοίταξε να δεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχεις μια ιδιαίτερη συμπάθεια γενικά στις εκπομπές lifestyle. Ιδιαίτερη συμπάθεια. Εκπομπές lifestyle είναι και του, ναι, και του Μπογδάνου. Μεσημεριανό κάνει ο Μπογδάνος, τι κάνει. Θα πάμε αργότερα και σε αυτό το θέμα. Όχι, έχω τώρα να σε πάμε. Ρωτήσω. Τώρα... Να του πείτε ότι είμαι εδώ, να έρθει να με βρει. Για πες μου τώρα, αφού θες να πάμε εκεί και το ρωτάει και ο κόσμος. Με πιέζεις, με πιέζεις. Εγώ δεν θέλω να πάμε εκεί. Να το πείτε αυτό στον κύριο Μαλέλη, εγώ δεν θέλω. Με πιέζουν εδώ. Τι έγινε εκείνη την ημέρα που μπαίνω τρελαμένος εγώ μέσα στο στούντιο και έχω πει κάτι μπύρες. Και τους λέω, κοιτάξτε με, όχι. Ένα λεπτό. Πλάκα κάνω έτσι. Πολλά ακούστηκαν και πολλά γράφτηκαν. Ας τα βάλουμε στην άκρη όλα αυτά και να το συζητήσουμε από την αρχή, αν έχεις και τη διάθεση. Ναι, ό,τι θες. Εκείνη την ημέρα με το Μπογδάνο γυρίζατε μια εκπομπή. Το Τόλμη και Γοητεία. Που ήταν να προβληθεί. Τόλμη εγώ, Γοητεία αυτός. Ναι, γυρίζαμε αυτό. Γυρίζαμε τη live εκπομπή του. Τι συνέβη, τι συνέβη, γιατί γράφτηκε ότι τσαντίστηκες με κάτι. Ούτε καν, ούτε καν. Αυτά είναι τώρα, έγινε μετά ένας χαμός με δημοσιογράφους και δημοσιογραφίσκους και βγάλαν ειδήσεις ό,τι να είναι. Τι συνέβη κύριε Δημέρα, αν θυμάσαι. Θα με καλύψεις από το νομικό τμήμα του Sky. Γιατί δεν έχω ρε παιδί, μου σου είπα από πού πληρώνομαι. Όχι, ξέρεις τι, πολλοί προσπαθούν να δώσουν ότι είχα εγώ πολιτικό κίνητρο και ότι ήθελα να θίξω και να επαναστατήσω, ούτε καν. Η κίνηση που έκανα ήταν αποκλειστικά για τον Μπογδάνο. Αποκλειστικά για τον ίδιο τον άνθρωπο, τον Μπογδάνο, για τίποτα άλλο. Και ήταν, το είχα κανονισμένο από πριν εγώ, δηλαδή αυτό ήθελα να κάνω. Δεν είχα όρεξη να πάρω συνέντευξη, να μου πάρει συνέντευξη ο Μπογδάνος, για κανένα λόγο. Δεν είναι δημοσιογράφος και δηλαδή δυσκολεύεται να είναι και άνθρωπος. Οπότε. Και ήταν, ναι, το είχα κανονίσει από πριν για τον Μπογδάνο αυστηρά. Και. Αλλά δεν συνέβη κάτι το οποίο σε εξόργησε σένα κατά τη διάρκεια του μιλήματος. Όχι, ρε παιδιά. Δηλαδή και αυτός που τα λέει αυτά έλεγε ότι εγώ θα νευρίαζα και τι είμαι, σαν τους πίθηκους, ας πούμε, και με πιάσε εκείνη τη στιγμή και αντέδρασα έτσι. Άμα τσακωνόμαστε, θα πιανόμαστε στα χέρια, ξέρω εγώ. Δεν θα έκανα αυτό.